Και πάντα είναι μεγάλη μου χαρά όταν συναντώ εδώ στον αέρα του Prism 91,6, γιατί είμαστε και μια γειτονιά, έχει καταγωγή από την Άρτα, από την ευρύτερη περιοχή, τον ιστορικό και βεβαίως δάσκαλο, τον κύριο Λευτέρη Παπακώστα, με τον οποίο έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό ραδιοφωνικά. Όμως αυτή η εισαγωγική συζήτηση είναι η αρχή μιας συνεργασίας ραδιοφωνικής, θα το πω, για να συζητάμε και με αφορμή το έργο του, αλλά και την επικαιρότητα πάντα. Κύριε Παπακώστα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Γουνιάκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Είστε. Προσπαθούμε εμείς, όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα δεν έχει σταματήσει καθόλου. Είμαστε λίγο μουδιασμένοι. Ξέρετε, σήμερα και με την ιδιότητα του δασκάλου, ξέρετε, ο κόσμος είναι διχασμένος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, ανακοινώνονται κάποια μέτρα όπου προσπαθούμε να περιορίσουμε την διάδοση του COVID. Από την άλλη, όμως, σε μία αίθουσα με 28 μαθητές που θα είναι 40 τετραγωνικά μέτρα, που στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί σε ένα κατάστημα να είναι πάνω από 4 άτομα. Ξέρετε, προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε λίγο το κύκλο πάνω σε αυτό. Θέλω και την άποψή σας ως εκπαιδευτικό, κύριε Παπακώστα. Έχετε δίκιο, κύριε Κουνιάγη. Το να είναι 28 άτομα σε μία αίθουσα και με τις συνθήκες που επικρατούν θα δημιουργήσει οπωσδήποτε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνουν ακόμη, αλλά πιστεύω ότι το ψάχνουν πάρα πολύ. Σπάνια έχουν δώσει εντολή για μέτρα τα οποία να είναι ανεφάρμοστα. Θα βρουν τη λύση. Προς το παρόν πιστεύω ότι προβληματίζονται. Άλλωστε είδαμε, η εμπειρία δηλαδή από την πρώτη φάση αυτής της επιδημίας έδειξε ότι στόχος είναι να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν μικρότερο πρόβλημα. Και δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση ως από συμπάθεια, αλλά αναφέρομαι περισσότερο στην πολιτεία ως υπεύθυνο οργανισμό για την παιδεία των νέων και για τις καλύτερες συνθήκες που μπορούν να επικρατήσουν στο χώρο των σχολείων. Πιστεύω λοιπόν πως παρά τις εξαγγελίες ή τα κενά τα οποία υπάρχουν στις δημοσιεύσεις, στο τέλος θα πριτανεύσει η λογική και τα παιδιά θα είναι όσα χρειάζεται και όσα μπορούν οι αίθουσες να χωρέσουν. Πρέπει ωστόσο να σας δηλώσω ότι είναι το πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Ανεξάρτητα από το τι θέλουμε να πούμε, οι αίθουσες και τα σχολεία στην Ελλάδα είναι δεδομένα. Η χωρητικότητα είναι δεδομένη. Ναι. Και επειδή ακριβώς ο καθένας διαμαρτύρεται, να μην πάει το δικό μου το παιδί πρωί ή απόγευμα, να μην βγαίνει σε διαφορετικές ώρες διάλειμμα από τα άλλα παιδιά κλπ. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να τετραγωνίσει τον κύκλο. Ωστόσο είναι γεγονός ότι πάντοτε θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα διαφωνούν. Είτε για καλό είτε για κακό. Ξέρετε, πολλές φορές και μέσα από τα κινήματα τα οποία δημιουργούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις φωνές γίνονται και δημιουργοί και παρεμβατικές κινήσεις στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ εξαγγέλθηκε αρχικά ότι η μάσκα θα είναι ένα κόστος των γονέων και των εργαζομένων, τελικά ίσως εφαρμόστηκε το αυτονόητο, δηλαδή ότι θα υπάρχει μέρημνα κρατική για να παραχωρείται η μάσκα, που είναι ένα κονδύλι σεβαστό στην βεβαρημένη ελληνική οικογένεια. Βεβαίως είναι. Αλλά ωστόσο πιστεύω ότι οι τρεις μάσκες που είπαν ότι θα δίνουν, δύο τώρα και μία αργότερα, δεν συνιστά υπερβολικό κόστος. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, επιβεβαιώνει εκείνο το οποίο σας είπα προηγουμένως. Ακούνε και τελικά, ίσως από τις απαιτήσεις της κοινής γνώμης, ίσως από την κοινή λογική η οποία εφαρμόζεται, αποφασίζουν για να αποφύγουν και το ενδεχόμενο πολιτικό κόστος, να εφαρμόσουν το αυτονόητο που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή να εγκρίνουν τη χρήση μασκών, την οποία προπληρώνει το κράτος. Δεν είναι τίποτε το υπερβολικό. Ενδεχομένως βέβαια να ήταν κάτι το οποίο δεν το αναζήτησαν και δεν το ψάξαν. Δεν τους δικαιολογώ, αλλά σίγουρα την απόφαση αυτή την εγκρίνω, όπως την εγκρίνει και όλος ο κόσμος. Θέλω λίγο, επειδή ξέρετε, αυτές τις μέρες μπαίνουν όλα κάτω από ένα φίλτρο ίσως υπερβολής πολλές φορές, αλλά υπάρχουν κάποιες φωνές, κύριε Παπακώστα, που κάνουν λόγο για ένα έλλειμμα δημοκρατίας και ελευθεριών που σταματούν, περιορίζονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, σταματάνε τα τοπικά συμβούλια στα σχολεία, σταματάνε οι εκδρομές. Πιστεύετε γενικότερα ότι
με βάση την πανδημία είναι μια ευκαιρία και για τα εργασιακά αλλά και για τις ελευθερίες των συμπολιτών μας, για κάποιους να περιοριστούν, για να μην υπάρχουν ίσως αντιδράσεις? Όχι κύριε Κουνιάκη, σας διακόπτω, όχι σε καμία απολύτως περίπτωση. Είναι γεγονός ότι όταν υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό και εθνικό πρόβλημα, ότι πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά μέτρα, τα οποία ενδεχομένως και για ένα μικρό χρονικό διάστημα να αναστείλουν αυτού του είδους τις λειτουργίες. Όχι από αντιδημοκρατικό αίσθημα. Η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι βαθύτατα ριζωμένη και ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε επιλογή της όποιας κυβέρνησης, το δημοκρατικό αίσθημα στο λαό είναι τόσο βαθύ ώστε ούτε η δικτατορία κατόρθωσε να το περιορίσει. Πόσο μάλιστα μια κυβέρνηση η οποία θα έλεγα ότι υπερηφανεύεται για την πίστη της στις δημοκρατικές αρχές. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Ξέρουμε όμως εμείς οι δάσκαλοι τι κατάσταση επικρατούν στα σχολεία, επικρατεί στα σχολεία κατά τη διάρκεια και των εκδρομών αλλά και των συμβουλίων αυτών που λέτε 15 μελών κλπ. Συνόδευσα πάρα πολλές φορές εκδρομές σε παιδιών της τρίτης λυκείου και ξέρω ότι κανένα απολύτως μέτρο δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί εκεί. Άρα λοιπόν και για το καλό των παιδιών και των οικογενειών και των ηλικιωμένων είναι καλό για ένα διάστημα να ανασταλούν όπως ανεστάλησαν τόσα και τόσα πράγματα τα οποία είδαμε μέχρι προσφάτως. Δεν σας κρύβω ότι ο φόβος αυτός φάνηκε έντονα στους αγώνες αυτούς που παρακολουθήσαμε στην τηλεόραση τις τελευταίες μέρες, όπου καταργήθηκε ή απαγορεύτηκε η προσέλευση των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, ακριβώς εξαιτίας του φόβου που υπάρχει παντού σε όλους ανεξαιρέτως τους λαούς από την εξάπλωση της επιδημίας. Αυτό το πράγμα σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συνιστά κατάργηση των ελευθεριών των λαών. Είναι πρόληψη για διασφάλιση των λαών. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο μας ευαισθητοποιεί και θα ήθελα λίγο και την άποψή σας ως πολίτης. Με το lockdown, ο κόσμος συμμορφώθηκε. Δόθηκε μια εικόνα ότι η χώρα μας πηγαίνει καλά, βασιστήκαμε τουριστικά σε αυτό. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που επιλέξαμε να ανοίξουμε τα σύνορα, ότι συγκεκριμένες περιοχές επιβαρύνονται επιδημιακά. Πιστεύετε ότι οι κυβερνώντες υποτίμησαν τα δεδομένα? Πιστεύετε ότι μας έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας? Πιστεύετε ότι θα βιώσουμε ένα περίεργο χειμώνα ο οποίος έρχεται με την άπορ? Να έρθω από αυτό το τελευταίο πρώτα. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι θα ζήσουμε και εμείς και όλη η Ευρώπη και ο κόσμος θα ζήσουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Μία διαφορετικής μορφής επιδημία. Από τη στιγμή κατά την οποία πάρα πολλά επαγγέλματα δεν δούλεψαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι φυσιολογικό να μην έχουν το απόθεμα το οποίο είναι αναγκαίο για να επιβιώσουν τους μήνες τους μη παραγωγικούς. Ναι. Εξυπακούεται λοιπόν ότι και εμείς θα έχουμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα στη χώρα. Είναι βέβαιο ότι δεν υποτίμησε η συγκεκριμένη κυβέρνηση το πρόβλημα. Θα έλεγα μάλιστα ότι το χειρίστηκε στην πρώτη φάση του με εξαιρετικό τρόπο. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν όμως να παραμείνει μια χώρα κλειστή με ένα lockdown. Ήταν υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων σιγά σιγά και βαθμιαία και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να ξεκινήσει όπως και έγινε. Όταν όμως είμαστε μια χώρα τουριστική, όπου το βασικό, η βασική μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, ναι, πρέπει να ανοίξει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα έχουμε τα απόνερα αυτής της επιλογής. Είναι αλήθεια όμως ότι έδειξαν αποφασιστικότητα σε κρίσιμα σημεία. Για παράδειγμα, όταν απαγόρευσαν την είσοδο των κατοίκων της Σερβίας στην Ελλάδα, που αποτελεί και τον κύριο πελάτη των εμπορικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, σημαίνει ότι περισσότερο για αυτούς είχε ιδιαίτερη σημασία η μη εξάπλωση της επιδημίας
από το οικονομικό κόστος που θα συνεπάγονταν η άφηξή τους για τους κατοίκους όλων αυτών των περιοχών. Άρα λοιπόν, και αυτό το πράγμα μπορείτε να το δείτε ότι συμβαίνει σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες οι οποίες είναι τουριστικές. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Ισπανία, τι γίνεται στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες. Λοιπόν, και εκεί έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Και εκεί υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος και για τους πολίτες αλλά και για τη χώρα. Δεν νομίζω ότι αδιαφόρησαν οι κάτοικοι ή οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Έδειξαν επιμέλεια, τουλάχιστον στη δεύτερη φάση, μετά από εμάς. Αλλά σήμερα είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν ένα δεύτερο κύμα και δεν ξέρουμε πόσο πιο έτοιμες είναι να το κάνουν. Μάλιστα. Εδώ προς το παρόν, παρά την εξάπλωση αυτής της επιδημίας σε δεύτερη φάση, ακόμη όπως ακούω τους επιδημιολόγους, το θέμα είναι υποδιαχείριση. Ακίδωμεν. Μάλιστα. Θέλω λίγο ένα τελευταίο ερώτημα, θέλω σύντομη απάντηση για να πάμε έτσι και λίγο στα εθνικά μας ζητήματα. Υπάρχει μερίδα κόσμου, κύριε Παπακώστα, που αμφισβητεί τον ιό, που θεωρεί ότι όλα αυτά είναι μια θεωρία συνωμοσίας και μάλιστα υπάρχουν και αντιδράσεις για τη μάσκα, ότι δεν μπορούμε να μας την επιβάλλουν, στέρηση ελευθεριών. Και ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά ή αν μας αρέσει να πιστεύουμε στις θεωρίες συνωμοσίας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κοιτάξτε, αυτά πάντοτε υπάρχουν. Πάντοτε υπάρχει μια διαφορετική σκέψη για τη σκοπιμότητα εφαρμογής των μέτρων ή ακόμη και για την ύπαρξη αυτού του συγκεκριμένου κορονοϊού. Δεν θα ήθελα να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Μάλιστα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις, ακόμη και για τη χρήση των εμβολίων. Σωστά. Η βασική αντίληψη είναι ότι μέσω των εμβολίων βάζουν τσιπάκια στον οργανισμό για να μπορούν να παρακολουθήσουν τον καθένα και να κατευθύνουν την ανθρώπινη σκέψη. Δεν έχω γνώσεις πάνω στο θέμα αυτό για να πάρω υπεύθυνη θέση. Μάλιστα. Διαφωνώ κάθετα πάντως με μια τέτοια αντίληψη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχω εδώ πέρα και τα πρώτα μηνύματα των φίλων και χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω λίγο να βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτό και ξέρετε, επειδή εσείς και ως ιστορικός έχετε ασχοληθεί πολύ με ζητήματα και γνωρίζετε, θα ήθελα λίγο να μου πείτε τη δική σας ερμηνεία των όσων βιώνουμε στα ελληνοτουρκικά τη δεδομένη χρονική στιγμή και αν νιώθετε ότι με όλα όσα έχουν καταγραφεί και με το μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ότι η χώρα μας επικοινωνιακά βγήκε τραυματισμένη από αυτή την αντιπαράθεση με την Τουρκία. Υπάρχει μια φωνή που λέει ότι θα πρέπει εμείς να δείξουμε το αξιόμαχο που έχουμε και των ενόπλων δυνάμεών μας και από την άλλη υπάρχει μια κριτική ότι περιμένουμε πάντα από τους φίλους μας την στήριξη που δεν την έχουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή είναι περίεργος και ο ρόλος της Γερμανίας που για πολλούς στηρίζει την Τουρκία. Θέλω λίγο τη δική σας ανάγνωση των γεγονότων και με την ιστορική σας ματιά πάντα. Καταρχάς κύριε Κουνιάκη, θέλω να σας πω ότι για μένα η όλη αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων ήταν από πολύ καιρό αναμενόμενη. Mm-hmm. Πάντοτε πίστευα ότι η Τουρκία θα διεκδικήσει έναν διαφορετικό ρόλο και κυρίως όταν αισθάνονταν ότι σε πάρα πολλά θέματα ήταν ισχυρή και θα μπορούσε να το επιτύχει. Και μην κοιτάτε αυτό που αναφέρεται κάθε μέρα για το που πηγαίνει η τουρκική λίρα και ότι είναι 9-1 από 6 που ήταν ή ότι πάει 10-12. Όπως και να έχει το ζήτημα, έχει τη δυνατότητα η Τουρκία να επιβιώσει επί μακρόν, ακόμη και αν χρειαστεί να κόψει στο μισό τους μισθούς των υπαλλήλων και του κράτους γενικότερα. Αυτό όμως που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι θεωρούμε, γιατί από εκεί ξεκινάμε, ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να αναθεωρήσει, γιατί εδώ μιλάμε για ένα τέτοιο αναθεωρητικό πνεύμα, προσπαθεί να αναθεωρήσει τη συνθήκη της Λοζάνης η οποία αφορά τα ελληνοτουρκικά. Πρέπει επί του προκειμένου να σας τονίσω ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι μια συνθήκη που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, νικήτριες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την Οθωμανική τότε Αυτοκρατορία. Πρέπει επί του προκειμένου να σας τονίσω ότι στα 480 άρθρα που περιλαμβάνει η συνθήκη
Οι αναφορές στα ελληνικά θέματα είναι σε ορισμένα εδάφια κάποιων άρθρων. Ναι. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης δεν επιβλήθηκε ή δεν υπογράφηκε για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της Ελλάδος, αλλά για να ρυθμίσει τις σχέσεις ανάμεσα στις δυνάμεις και την Τουρκία, η οποία στην προκειμένη περίπτωση βρίσκονταν στο πλευρό της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ήδη ήταν ιτημένη. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί βέβαια αν τα πράγματα ήταν έτσι, θα μπορούσε να απορρίσει κανένας πώς η Τουρκία, νικήτρια στη μεταξύ μας διαμάχη, δέχτηκε να υπογράψει τέτοια συνθήκη με τέτοιους όρους, οι οποίοι έδιναν όλα ανεξαιρέτως τα νησιά στην Ελλάδα, μηδέ του Καστελορίζου, το οποίο απέχει μια σεβαστή απόσταση από το κέντρο του ελληνισμού, την Αθήνα. Αυτό το πράγμα βέβαια θα πρέπει να το εξετάσουμε σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στην εποχή αυτή και στην περιοχή αυτή. Διότι το πρώτο και βασικό θέμα το οποίο κρίθηκε τότε ήταν ότι έπρεπε να αναθεωρηθεί η διαίρεση του Οθωμανικού κράτους που είχε επιδιωχθεί με τη συνθήκη των Σευρών. Δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα αποτελούν τα μέρη τα οποία θα κληρονομούσαν κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μην ξεχνάτε ότι η Αγγλία είχε καταλάβει τότε την περιοχή της Αμσούντας, της Τραπεζούντας, την Μαγνησία, τον Κασαμπά, η Γαλλία την Κιλικία και η Ιταλία την περιοχή της Αλικαρνασσού. Ενώ στην Ελλάδα τότε είχαν δώσει την περιοχή της Μικράς Ασίας με την Σμύρνη σε 17.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και αυτό βέβαια για να επιβάλλουν την θέληση των δυνάμεων. Ναι. Η συνθήκη λοιπόν της Λοζάνης του 1923 αναθεωρεί την προηγούμενη συνθήκη, αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διαπραγματευτεί επί ίσης όρης. Ουσιαστικά τις επέβαλαν τη συνθήκη αυτή και εκείνη αναγκαστικά τη δέχτηκε. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό από τη συνθήκη αυτή και πέρα, η οποία αναθεωρήθηκε δύο φορές μετέπειτα, θα επικρατούσαν άλλες όψεις και άλλες συνθήκες των προβλημάτων. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι κατηγόρησαν τον Κεμάλ από εκείνη την εποχή γιατί δέχτηκε να υπογράψει τη συνθήκη αυτή. Δεν υπήρχε όμως δυνατότητα για την Τουρκία εκείνης της εποχής, η οποία αντικαθιστά το Οθωμανικό κράτος, να ενεργήσει διαφορετικά, διότι σκέφτεται και εκείνη ότι πρέπει να έχει επόμενη μέρα και η επόμενη δεν θα μπορούσε να είναι χωρίς τη βοήθεια των δυνάμεων. Κάτω από αυτή τη λογική έχασε και τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κιρκούκ και οτιδήποτε άλλο στην περιοχή μέχρι τον Περσικό κόλπο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το να εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας την ελληνοτουρκική συνθήκη με βάση τη συνθήκη αυτή της Λοζάνης, θεωρώ ότι είναι, αν όχι λάθος, είναι μία υπερβολή. Όσο για το ρόλο της Γερμανίας, γιατί πρέπει να σας προβληματίζει. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και νωρίτερα, από το 1880 θα έλεγα, η Γερμανία είχε πάρα πολύ στενές σχέσεις με την Τουρκία, τις οποίες διατηρεί ακόμη. Μην ξεχνάτε ότι είναι περισσότερα από 5 εκατομμύρια Τούρκοι στη Γερμανία, από τους οποίους ψηφίζουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο άτομα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η οποιαδήποτε γερμανική κυβέρνηση υπολογίζει πάρα πολύ τον τουρκικό παράγοντα στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που θα φύγει την Τουρκία και τα ευρύτερα συμφέροντά της στην περιοχή. Ναι, παρακαλώ. Όχι, ολοκληρώστε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας. Παρακαλώ. Όσο για τις άλλες δυνάμεις, δεν το συζητούμε καθόλου. Και η Αγγλία και η Γαλλία σίγουρα έχουν συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολής. Η μένα
Αγγλία αυτή τη στιγμή, μετά τη μεταξέλιξη δηλαδή του θέματος της στην Ευρώπη, δεν δείχνει να ενδιαφέρεται άμεσα για τα ζητήματα, παρά το γεγονός ότι έχει τη βάση στο ακροτήρι της Κύπρου. Αν όμως συμβεί αυτό το οποίο εξαγγέλθηκε μόλις προσφάτως, δηλαδή η δημιουργία μιας μεγάλης τουρκικής βάσης στην περιοχή της Αμοχώς του, ναι, τότε θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά ότι η Αγγλία θα υποστηρίξει και μάλιστα με δυναμισμό τις απαιτήσεις και τα συμφέροντά της, όπως περίπου κάνει η Γαλλία. Για την Αμερική δεν έχω να πω απολύτως τίποτε, άλλωστε ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το ενδιαφέρον της αμερικάνικης πολιτικής σε αυτή τη φάση δεν εστιάζεται στο χώρο της Μεσογείου, όπου ένας εκπρόσωπος του κυρίου Τραμπ, ο κύριος Ερντογάν, εκπροσωπεί τη μεγάλη δύναμη, διότι το ενδιαφέρον των Αμερικανών αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Ειρηνικό, απέναντι ακριβώς από την Κίνα, η οποία είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Και αντίπαλος που δημιουργεί προβλήματα δυσεπίλυτα. Άρα λοιπόν το θέμα της διαχείρισης του προβλήματος της Μεσογείου δεν είναι κάτι το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα. Μάλιστα. Αφορά γενικότερα τις δυνάμεις της Ευρώπης, των οποίων τα συμφέροντα φύγονται με τη στάση την οποία τηρεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Ερντογάν. Δυστυχώς πάντα σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μας πιέζει ο χρόνος, αλλά θα είναι μια αφετηρία για τους κύκλους που θα ανοίγουμε, κύριε Παπακώστα, και το θέλουμε. Έχω ερωτήματα εδώ και από το Δημοσθένη και από την Νίκη και από τον Άρη. Θέλω λίγο όμως να πω το τελευταίο. Εάν λοιπόν οι γερμανικές αποφάσεις εξαρτώνται, μου γράφει εδώ ο Δημοσθένης, από τις τουρκικές ψήφους, τι ψάχνουμε σε αυτή τη Γερμανία ως σύμμαχο και εταίρο? Καταρχάς δεν είναι συνέτερος, είναι εταίρος. Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα με τη Γερμανία. Η Τουρκία όμως έχει πάρα πολλά, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των γερμανικών επενδύσεων γίνεται στην Τουρκία, και η οποία ανέρχεται σε πολλά πολλά δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Έπειτα κανένας δεν θα πρέπει, και θα ήθελα να απαντήσω στο φίλο μας το Δημοσθένη, κανένας δεν θα πρέπει να παραβλέψει ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι 85 εκατομμύρια και σύμφωνα με τις μετρήσεις πολλαπλασιάζεται με ρυθμό 2,8 εκατομμυρίων ετησίως. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τρομακτικά νούμερα πληθυσμού, η οποία όμως συμβαίνει ταυτόχρονα να είναι και αγοραστές ή καταναλωτές προϊόντων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από τη Γερμανία. Είναι κοινά και τεράστια τα συμφέροντα. Έπειτα, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να πω και κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Είδατε να παίρνει κανένα δραστικό μέτρο η Γερμανία εναντίον της Τουρκίας? Ακόμη και τα αντιπολιτευτικά κόμματα της κυρίας Μέρκελ κρατούν πάρα πολύ χαμηλούς τόνους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην δυσαρεστήσουν τους οποιουσδήποτε Τούρκους οι οποίοι είναι κάτοικοι της Γερμανίας, όχι μόνο κατ' επιλογή τους, αλλά και κατ' επιλογή της κυβέρνησής τους, που θέλει οπωσδήποτε μια ισχυρή φωνή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε επομένως πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα σε μια πρώτη θεώρηση. Θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από τώρα για την επόμενη εβδομάδα. Είτε για να συνεχίσουμε τους προβληματισμούς. Και οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή ακόμη και διαφωνία έχουν οι φίλοι ακροατές. Βεβαίως. Προσωπικά θα είμαι στη διάθεσή τους για τώρα, οτιδήποτε στιγμή, θελήσετε σε συνεργασία μαζί σας. Πάντα. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα και με ιστορικές αναφορές για τη συνθήκη που μνημονεύσατε. Δεν έχω χρόνο τώρα. Ίσως τα κρατήσουμε και για την επόμενη εκπομπή. Πάντως, μας φωτίσατε όμως σήμερα, γιατί μάθαμε και μια ιστορική αναφορά των πραγμάτων. Γιατί όντως εμείς ακούμε για μια ελληνοτουρκική διαφωνία, ότι μπαίνουν στα χωρικά μας ύδατα, προκλητική συμπεριφορά. Κύριε Κουνιάκη, ένα τελευταίο και χωρίς να κάνω κατάχρηση του χρόνου και των επιλογών σας. Μην ξεχνάτε ότι η ρύθμιση η οποία έχει γίνει με τη συνθήκη της Λοζάνης, να παραχωρηθούν δηλαδή στην Ελλάδα οριστικά πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δημιουργούσαν ένα δίκαιο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Τουρκία ως μεσογειακή δύναμη.
διότι τα νησιά αποτελούν ένα πλέγμα το οποίο εμποδίζουν την ανάπτυξη φιλοδοξιών της Τουρκίας. Κάθε νησί από το άλλο δεν απέχει παραπάνω από 10 μίλια. 6 όμως μίλια γύρω από κάθε νησί αιγυαλίτιδα ζώνη και 6 το άλλο 12 σημαίνει δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα φραγμό ο οποίος φτάνει ανατολικά της Ρόδου. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει τελικά? Εμείς το κάναμε? Όχι. Το έκαναν οι μεγάλες δυνάμεις στην επιθυμία τους να παρεμποδίσουν την οποιαδήποτε ανάπτυξη της Τουρκίας στο χώρο. Διότι μία δύναμη η οποία παραμένει στο χώρο αυτόν, το γεωπολιτικό, αλλά χωρίς ναυτική πρόσβαση, είναι μια δύναμη παντελώς αδύνατη και ευάλωτη. Αυτό ήθελαν να κάνουν και αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλει να ανατρέψει ο κύριος Ερντογάν. Μάλιστα. Και ελπίζω στις συλλογισμούς μου αυτούς να μην κάνω λάθος. Σωστά. Κλείνω με το σχόλιο Κροατή. Ρεαλιστικές οι διαπιστώσεις, αλλά ομές που ξεγυμνώνουν τις ψευδεστήσεις μας για Ευρώπη και συμμάχους και όλα αυτά τα ρομαντικά που ακούμε κατά καιρούς. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση από μέρους μου να ακούσετε κάτι το οποίο θα ικανοποιήσει. Σωστά. Είτε τα εθνικοπατριωτικά αισθήματα. Είμαι ιστορικός. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφέρω την αλήθεια ομοί, όπως τουλάχιστον την εξετάζω, μετά από χιλιάδες ώρες και μέρες ενασχόληση με τα θέματα αυτά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είπα, ελπίζω αγαπητοί φίλοι, να μην κάνω λάθος. Κύριε Παπακώστα, μάλιστα. Αυτό και μόνο. Και θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε σύντομα. Την επόμενη εβδομάδα το κλείσαμε. Θα κανονίσουμε εκ του σύνεγγυ στις λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πορευόμαστε μαζί. Βεβαίως. Και... άλλωστε, κύριε Κουνιάκη, επειδή ήρθα πρόσφατα στην Πρέβεζα και μίλησα και με τον Δήμαρχο, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τις απόψεις του και μάλιστα κοινοποίησα την επιθυμία ότι αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει το ενδιαφέρον για μια απευθείας συνάντηση με το κοινό, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, βεβαίως, θα είμαι διατεθειμένος να έρθω στο χώρο και να βρεθώ εξετάζοντας αυτά τα θέματα ή άλλα μαζί με τον κόσμο που θα παρευρίσκεται εκεί. Βεβαίως. Θα είναι μεγάλη μου χαρά αυτό. Περιμένουμε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για να συνεχίσουμε αυτές τις ωραίες συζητήσεις και συναντήσεις. Ελπίζω ότι μέχρι τότε θα το κάνουμε ραδιοφωνικά, βεβαίως, διαδικτυακά, αλλά σύντομα όμως πιστεύω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπακώστα, για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλώς απόγευμα.